Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, κύριοι συνάδελφοι, συζητώντας για τον προϋπολογισμό, θα μπορούσε εύκολα κάποιος, ιδιαίτερα από την κυβέρνηση και από τη συμπολίτευση, να αναλωθεί σε μια συζήτηση για τα σημερινά χαρακτηριστικά της ελληνικής κοινωνίας. Οι ερωτήσεις μπαίνουν συγκεκριμένες. Πηγαίνουμε προς την έξοδο της κρίσης? Υπάρχουν στοιχεία και συμπεράσματα προς αυτή την κατεύθυνση? Θα μπορούσε λοιπόν αυτή τη βδομάδα οποιοδήποτε μέσο ενημέρωσης κάποιος και αν διάβαζε να βρει στοιχεία για την πτώση της ανεργίας που είχε ένα σημαντικό βήμα επιπλέον, για την αύξηση των εσόδων κατά 2,44 δις και μάλιστα όπως είπε στην Επιτροπή Οικονομικών ο Υπουργός Οικονομικών για πρώτη φορά στοχεύοντας σε αυτό που μέχρι τώρα ονομαζόντουσαν φόροι σε εθελοντική βάση, γιατί η αστική τάξη και αυτοί που διαφεύγαν της φορολόγησης εθελοντικά πληρώναν φόρους, γιατί υπήρχε μια νόμιμη φοροδιαφυγή στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Δημοκρατία, επικουρώμενο ή καλυπτόμενο από το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει ταυτόχρονα μια αύξηση των εξαγωγών με διψήφιο νούμερο ποσοστού, μια αύξηση των επενδύσεων πάγιων κεφαλαιοϊκών αγαθών επίσης με διψήφιο ποσοστό, μια αύξηση του τουριστικού προϊόντος επίσης με διψήφιο ποσοστό και ένα πλεώνασμα για το 2016 που ανέρχεται περίπου στα 2 δισεκατομμύρια. Δεν θα έφτανε όμως αυτή η συζήτηση για να συζητήσουμε για τον προϋπολογισμό. Γι' αυτό και αλλάζω γρήγορα σελίδα. Επίσης, θα μπορούσαμε να κάνουμε μια συζήτηση για τη στρατηγική. Αλλά επειδή η στρατηγική είναι ίδια με τον προϋπολογισμό 2016 και αναφέρομαι στη δημοσιονομική σταθερότητα, στην χρηματοοικονομική σταθερότητα και στη λειτουργία της αγοράς, στις διαχρονικές αλλαγές και στην επιτάχυνση της παραγωγής και στην κοινωνική πολιτική με αναδιανομή, σε αυτούς τους τέσσερις πυλώνες, νομίζω ότι επίσης μπορούμε να περάσουμε σε μια άλλη, πιο ενδιαφέρουσα συζήτηση. Και σας καλώ να κάνουμε συζήτηση για αυτά που κρύβονται πίσω από τον προϋπολογισμό και πίσω από την πολιτική της οικονομίας. Χθες το βράδυ ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε την αναδιανομή του πλεονάσματος του 2016 και απέδειξε δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα ότι αυτή η κυβέρνηση μπορεί να λέει λίγα, γιατί είναι εγκλωβισμένη σε μια απόλυτη οριζόντια χρεοκοπία της χώρας, αλλά ό,τι λέει το κάνει, σε αντίθεση με τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Και δεύτερον, απέδειξε ότι εμείς έχουμε άλλες προτεραιότητες. Γιατί αυτή η κυβέρνηση έχει αποφασίσει και το έκανε, και αυτό έκανε χθες το βράδυ ο Πρωθυπουργός, και αποδίδει στην κοινωνία το προϊόν που παράγει η κοινωνία αυτή. Και το παραδίδει και το αποδίδει κατά προτεραιότητα στις ασθενείς και πληττόμενες κοινωνικές τάξεις. Γιατί το πλεόνασμα ανήκει σε αυτούς. Εσείς, οι προηγούμενοι που κυβερνήσατε τη χώρα, ό,τι απέδιδε η κοινωνία, ακόμα και με δημιουργία ελλειμμάτων, όχι σε πλεονασματικές περιόδους, το αποδίδατε στους καναλάρχες. Και μάλιστα με αέρα, το παραδίδατε στους κουμπάρους, το παραδίδατε στις Siemens, στους άλλους ολιγάρχες ή στην οικογενειοκρατία που διοικεί ακόμα και τα κόμματά σας. Αυτή είναι μια διαφορά. Μια διαφορά ριζική, γιατί εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με εσάς. Και αυτή τη διαφορά πιστεύω ότι και το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής που ετοιμάζεται αυτόν τον καιρό θα την αποδείξει και οφείλει την αποδείξει, γιατί ελπίζω η αντιπολίτευση να μην κρυφτεί πίσω από την πραγματικότητα που κατέθηκε δημόσια μέσα στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Και έτσι, 617 εκατομμύρια αποδίδονται στους συνταξιούχους, 4,7 φορές περισσότερα από τις απώλειες του ΕΚΑΣ, 500-830 ευρώ σε 270.000 οικογένειες, 300-500 ευρώ σε 570.000 οικογένειες και 300 ευρώ σε 750.000 οικογένειες και μάλιστα λεφτά που θα μπουν άμεσα στην αγορά και δεν θα πάνε να καταναλωθούν πριν από τα Χριστούγεννα σε ελβετικά σαλέ όπως κάνανε οι φίλοι σας. Αντίστοιχη επιλογή έχει και ο προϋπολογισμός. Εισόδημα κοινωνικής αλληλεγγύης 760 εκατομμύρια για 250.000 νοικοκυριά, ειδικά κοινωνικά προγράμματα καινούργια για την αναπηρία, για την παιδική ηλικία, για τους άστεγους, προνομιακή θα έλεγα πολιτική για την παιδεία, την υγεία και την πρόνοια, επιπλέον της περσινής χρηματοδότησης άλλα 300 εκατομμύρια και με 100 εκατομμύρια ενίσχυση της πρώτης κατοικίας. Αυτή είναι η διαφορά μας. Η διαφορά λοιπόν είναι ότι εμείς δεν είμαστε ίδιοι. Εμείς ασχολούμαστε με την κοινωνία και εσείς ασχολείστε με αυτούς που τα συμφέροντα πάντα εξυπηρετείτε. Ας δούμε όμως και κάτι διαφορετικό. Το Eurogroup στην αρχή της εβδομάδας αποφάσισε κούρεμα 45 δις, χωρίς άλλα ανταλλάγματα, αλλά μόνο με τη διαπραγμάτευση, δηλαδή 22% του ΑΕΠ. Δηλαδή, αποδεικνύεται ότι τελικά μπορούσε να γίνει και αλλιώς. Δεν ήταν μόνο το PSI εργαλείο μείωσης του χρέους. Δηλαδή, μπορούσε να λυθεί το πρόβλημα του χρέους της χώρας μας χωρίς να ρίξει κάποιος πυρηνική βόμβα στα ασφαλιστικά ταμεία και να τα πάρει από τους μικρομολογιούχους. Τελικά αποδείχθηκε ότι μπορεί. Μπορεί δηλαδή να γίνει και αλλιώς. Και επειδή αυτό αποκαλύπτεται, μάλλον ενοχλείστε. Γιατί τότε είχατε ένα σκοπό, και να το πούμε δημόσια ακόμη μια φορά, να σώσετε τις τράπεζες των Γερμανών και των Γάλλων κατά πάσα πιθανότητα και κατά πλειοψηφία. Και να
Και ας προσθέσουμε ότι εκτός από αυτό που γλιτώσαμε στη διαπραγμάτευση και ήταν πλέον καθαρό χρέος, καταφέραμε και γλιτώσαμε άλλα 20 δισεκατομμύρια από τα πλεονάσματα που είχατε συμφωνήσει εσείς να έχει η ελληνική κοινωνία. Βέβαια, εντάξει, είναι κοινικό να έρχεστε τώρα να μιλάτε ότι είναι μεγάλο το πλεόνασμα το 3,5% για το 2018, όταν είχατε συμφωνήσει. Και να σας το θυμίσω, για φέτος 4,2% πλεόνασμα, του χρόνου 4,5% και άλλο ένα 4,5% το 2018. Λοιπόν, αυτά τα πλεονάσματα η ελληνική κοινωνία τα γλίτωσε με δική της επιλογή, γιατί πολύ απλά γλίτωσε από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Και αυτή είναι η διαφορά μας. Η διαφορά μας είναι ότι εμείς κάνουμε διαπραγμάτευση για να κερδίσει η ελληνική κοινωνία, το αποδίδουμε άμεσα στην ελληνική κοινωνία, ενώ εσείς κάνατε διαπραγμάτευση πρώτα απ' όλα για να εξυπηρετείτε συγκεκριμένα συμφέροντα και βασικά για να έχετε την καρέκλα της εξουσίας. Και σε αυτό το κυνήγι της εξουσίας είναι γεγονός ότι τώρα τελευταία γίνεστε αδίστακτοι. Χρησιμοποιείτε την προπαγάνδα, την παραποίηση της αλήθειας, της πραγματικότητας, δεν σας ενδιαφέρει το συμφέρον της χώρας. Και ακόμα και με νοθεία και με πλαστογραφία επηρεάζετε εκλογές στις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Από εκεί φαίνεται κεντρικά σας στελέχη, μέχρι που μπορούν να φτάσουν στην νοθεία και στην πλαστογραφία για να πάρουν ξανά πίσω τις καρέκλες και να χρησιμοποιήσουν συνδικαλιστικούς ρόλους για πολιτικούς και κομματικούς σκοπούς. Ο συνάδελφος ο κ. Δρίτσας νωρίτερα ανέφερε ένα παράλογο συνεννόησης, αν θέλετε, και σύμπτωσης απόψεων και συμφερόντων συνδικαλιστών, δεν λέω σωματείων, συνδικαλιστών και εργοδοτών. Εμείς όμως λέμε ότι για πάντα, εμείς τουλάχιστον, θα υπηρετούμε συμφέροντα εργαζομένων. Και αυτό είναι διαφορετικό με αυτό που συνηθίσατε εσείς να κάνετε. Επιτρέψτε όμως να περάσω, κύριε συνάδελφοι, λίγο και στο αντικείμενο του Υπουργείου, γιατί οφείλουμε να πούμε ότι ο προϋπολογισμός, πέρα από τα πολιτικά διδάγματα που δίνει, αυτή η εβδομάδα μας έδωσε δύο σημαντικά, οφείλει να γίνεται και στο πλαίσιο συζήτησης για την Ευρώπη που θέλουμε. Ο προϋπολογισμός δεν είναι μια στενή συζήτηση για την ελληνική πραγματικότητα. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι η Ευρώπη που υιοθέτησε στο Παρίσι τη Συμφωνία για την Κλιματική Αλλαγή και τον Οκτώβριο του 2015 τη Συμφωνία για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, η Ευρώπη αυτή στη δημοσιονομική της πολιτική δεν υλοποιεί τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης που η ίδια έχει επιλέξει. Γιατί οφείλουμε να το διαπιστώσουμε. Η Ελλάδα το 2016 σε σχέση με το 2010 έχει οπισθοχωρήσει από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης που ήδη η Ευρώπη έχει ενσωματώσει ως βασική κεντρική στρατηγική στα θέματα της φτώχειας, στα θέματα της εργασίας, της πρόσβασης σε βασικά αγαθά. Σε όλα αυτά είμαστε προς τα πίσω. Οφείλουμε λοιπόν εδώ να κάνουμε μια συζήτηση για μια Ευρώπη η οποία πραγματικά θα υποστηρίζει τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Μια πολιτική η οποία δεν είναι περιβαλλοντική, είναι καθολική σε όλα τα επίπεδα συζήτησης, γιατί πραγματικά συνδέεται με τη φτώχεια, με τις επενδύσεις, με την έρευνα και ανάπτυξη και νομίζω ότι μας δημιουργεί την υποχρέωση, εφόσον συμφωνούμε νομίζω όλοι εδώ με τα ζητήματα αυτά της βιώσιμης ανάπτυξης, να πούμε ότι θα συνεργαστούμε για μια Ευρώπη που θα ασχοληθεί με τη δίκαιη ανάπτυξη, με την αηφόρο ανάπτυξη και θα επενδύσει, αν θέλετε, στη στήριξη των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, θα ολοκληρώσω κύριε Πρόεδρε, στην παραγωγική εργασία, στη βιώσιμη βιομηχάνηση, στη μείωση της ανισοτιμίας και στις βιώσιμες πόλεις, στην και στην υπάρχει όμως περιθώριο για να κάνουμε μια συζήτηση για σύγκριση. Ναι. Αν μιλάγαμε για την ανάπτυξη που είχαμε μέχρι τώρα, την κοντόφθαλμη ανάπτυξη που κατανάλωνε χωρίς καν εργασία, που στηριζόταν στην εργασία χωρίς εξειδίκευση, με ελαστικούς όρους και όχι στη μακροπρόθεσμη επένδυση, ναι. Η δική σας ανάπτυξη συγκρόταν το περιβάλλον. Όμως η δίκαιη και η βιώσιμη ανάπτυξη στηρίζεται στο περιβάλλον. Και αυτό η ευρωπαϊκή πολιτική το έχει καταλάβει. Απλά δεν το υλοποιήσατε ποτέ, γιατί και σε αυτό ήταν επαρχιωτική η πολιτική που ασκούνταν στην Ελλάδα. Η οικονομία του ρυφηφή για το γρήγορο κέρδος να τα πάρουμε και να φύγουμε και να τα κάνουμε άεργες επενδύσεις στο εξωτερικό δεν είναι βιώσιμη ανάπτυξη. Και επιτρέψτε μου εδώ να πω ότι δεν μπορεί να είναι βιώσιμη μια ανάπτυξη και να είναι βιώσιμη μια χώρα που έχει χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων και διάθεση επικινδύνων αποβλήτων, δύο πρόστιμα που τώρα τα πληρώνουμε. Η Ελλάδα πληρώνει εξαιτίας της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ σήμερα πρόστιμα για περιβαλλοντικές παραβάσεις που αν τα επένδυε στη λειτουργία της πολιτείας τα προηγούμενα 10 χρόνια, σήμερα δεν θα πλήρωνε τίποτα και θα είχε και περισσότερες θέσεις εργασίας. Αυτή είναι η άποψη για το περιβάλλον που είχαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Χώρια ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων και επικίνδυνα απόβλητα στις αυλές των μεγαλύτερων ελληνικών βιομηχανιών που θίγει την ουσία της βιομηχανικής ανάπτυξης και εργασίας, γιατί αν δεν έχει
χώρο να διαθέσεις βιομηχανικά απόβλητα, δεν θα έχεις καλλιουργία, δεν θα έχεις πετρελαϊκή βιομηχανία, δεν θα έχεις εργασία, δεν θα είσαι ποτέ αυτοδύναμος σαν χώρα και ανεξάρτητος. Αυτή ήταν όμως η επιλογή. Να υποδουλώνεται και από το περιβάλλον η χώρα σε πρόστιμα και σε εταιρείες του εξωτερικού που διαχειρίζονται σήμερα τα απόβλητά μας. Γιατί πού οδηγηθήκαμε? Κύριε Υπουργέ. Ναι, με συγχωρείτε κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώνω. Οδηγηθήκαμε σε μια παραοικονομία αποβλήτων και λατομείων, γιατί αυτό γίνεται ακόμα και στην Αττική αυτό το μήνα. Οδηγηθήκαμε στο να έχει η επιχειρηματικότητα 40% εισφοροδιαφυγή από το τέλος ανακύκλωση που όφιλε να αποδίδει στην ελληνική κοινωνία για ανακύκλωση. Και αυτό δεν λύθηκε από τον οργανισμό ανακύκλωση τα προηγούμενα χρόνια. 40% δεν πληρώνουν τέλη για την ανακύκλωση παραγωγή. Τέλη που οι καταναλωτές τα αποδίδουν στους παραγωγούς. Αυτή είναι η κατάσταση της σχέσης περιβάλλοντος και ανάπτυξης. Για να μην σας πω για το πόσους επιθεωρητές περιβάλλοντος έχει το Υπουργείο. Από 45 γίνανε 15 επιθεωρητές περιβάλλοντος για τη χώρα συνολικά τα τελευταία 5 χρόνια. Όμως, νομίζω ότι εμείς πρέπει να επιστρέψουμε, και ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε, στην ταυτόχρονη επιστροφή του κράτους δικαίου και της ισονομίας και στο περιβάλλον, αλλά και στην κυκλική, ανταγωνιστική, βιώσιμη οικονομία, μια οικονομία συμβατή με το περιβάλλον, η οποία θα στηριχτεί στην κωδικοποίηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, στην αποτύπωση των ρυθμίσεων σε ένα ψηφιακό χάρτη για όλη την Ελλάδα, που είναι και οικολογικό και αναπτυξιακό εργαλείο και ξεκαθαρίζει τις σχέσεις κοινωνίας και οικονομίας, στην οργάνωση της βιομηχανικής συγκέντρωσης και των χρήσεων γης, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε πολεοδομικά σχέδια που κάνουν 25 και 30 χρόνια, όπου εκεί ανθεί προφανώς το αυθαίρετο και η παραοικονομία, και βέβαια στη λειτουργία Μητρώου για τα απόβλητα, για τους παραγωγούς, στους δασικούς χάρτες που θα οργανώσουν και την κτηνοτροφία και τη γεωργία, έτσι ώστε το περιβάλλον να είναι παραγωγική δύναμη και να μην αναστείλει την παραγωγική δραστηριότητα αλλά να τροφοδοτήσει την εργασία. Αυτή είναι και η λέξη που χαρακτηρίζει το 2017. Επιστροφή στην εργασία, επιστροφή στην προκοπή, επιστροφή στο κράτος δικαίου. Αυτός ο προϋπολογισμός υποστηρίζει αυτή την πολιτική. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ.